Θεωρώ το χειρότερο φάρμακο ή τη συνταγή να χρησιμοποιείς απειλές αντί την αντικειμενική έκθεση των γεγονότων. Και θεωρώ ακόμα χειρότερο, ειδικός αντιπρόσωπος του Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, να διαπιστώνει ότι υπάρχει ή να ισχυρίζεται ότι υπάρχει ενδεχόμενο παραβίασης των διεθνών, του διεθνούς δικαίου, και αντί να καταδικάζεις τον παραβάτη του διεθνούς δικαίου, να το χρησιμοποιήσεις ως απειλή. Επομένως, αυτό που λέω είναι ένα, να αξιολογήσει τις προτάσεις, εάν πραγματικά θέλει να είναι θετικός στην πορεία, και να σταματήσει να εκπέμπει ανάλογα μηνύματα. Λυπούμαι που είμαι αυστηρός, αλλά είχα κάνει κατηδίαν παραστάσεις, ότι θεωρώ απαράδεκτες ανάλογες αναφορές, και ιδιαίτερα όταν εκπέμπονται υπό μορφή απειλής. Αλλά είχα ακούσει και το άλλο, ότι στους δύο ηγέτες εναπόκειται αν θα πάνε εις τη Γενέβη. Με λείπει πάρα πολύ, αλλά εάν εις τη Γενέβη θα μεταβούν οι δύο ηγέτες, γιατί να μεταβούν? Τι έχει διαφορετικό η Γενέβη από το καλύτερο κλίμα της Κύπρου? Το θέμα είναι να υπάρχει βούληση, να μπορούμε να είμαστε αποτελεσματικοί στον διάλογο. Εάν η Τουρκία δεν είναι έτοιμη, τότε διαρωτώ με γιατί οι δύο ηγέτες θα πρέπει να πάνε στη Γενέβη. Ας συνεχίσουμε τον διάλογο, και όταν είναι η Τουρκία έτοιμη να συζητήσει το θέμα της ασφάλειας, να προχωρήσουμε και στο επόμενο βήμα.